Μας δείξανε το σωστό δρόμο. Μας φέραν στον τόπο εδώ γιατί τον αγαπήσαμε, μικροί ήμασταν. Όμως σήμερα βλέπουμε ένα άλλο που είναι πολύ διαφορετικό. Εμείς είμαστε από οικογένειες άξιες. Δεν πρέπει να γράφουμε πράγματα τα οποία δεν μας εκπροσωπεύουν. Όλοι μέσα εκεί στον κινησμό καπλωτά, γιατί θα πάω και παρακάτω να καταλάβω τι θέλω να πω. Όλοι εκεί είναι από άξιες οικογένειες. Υπάρχουν άποροι, ανάπηροι, άνεμοι, φτώχεια και πείνα. Η αποκατάσταση δεν έγινε ποτέ. Ήταν για δύο χρόνια ο οικισμός και έγινε 14. Και εμείς θέλουμε να φύγουμε από εκεί, να πάμε κάπου να αποκατασταθούμε και να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Γιατί το 1999 είχαμε σπίτι. Μας τα κατεδάφησε ο σεισμός, σήμερα είναι οι κορονές. Δεν μπορούμε να πάμε να μείνουμε μέσα. Θα ήθελα να πω το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια που η κυρίου Φίλος Τριχού και Παναγιώτη Φωτιάδη, ο σύλλογος ήταν πιστός προς όλες τις εργασίες που έκανε. Με και συνεργασία το ΙΑΣ, την Υπηρεσία Αποκατάστασης Μοκλήτων, κάναμε καταγραφή 7 φορές. Η Δημοτική Αστυνομία παρέλαβε το φακέλο αυτόν όλο και η Εκκλησία Αποκατάστασης ξανά είχε να κάνει φωτογραφή και τελικά δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Και ερχόμαστε το 2014 και λέμε τα ίδια πράγματα. Κακώς που γίνανε αυτά τα πράγματα σήμερα στους ανθρώπους μας, γιατί είναι χειμώνας, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να συζητηθούν. Εγώ βλέπω, δεν ήθελα να το πω, να το πω τώρα. Βλέπω από τον Ενίδη έρχονται πάνω και συζητήσονται στην Εκκλησία, τον Άγιο Σώζο. Κύριε Δήμαρχε, έρχονται τα τέτοια να βρώνουν. Και εγώ τα έχω πει να αργολάβω. Σήμερα συζητήσονται. Είναι κρίμα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε μια υποστήριξη. Οπωσδήποτε. Να αλλάξει κάτι, γιατί και εμείς προσφέρναμε. Και σήμερα δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Εγώ πήγα στο Καπλωτά το 2000, έχω πάθει έμβραμα και σήμερα είμαι χειρουργημένος στην κοινωνική στήριξη. Όλα αυτά από την υγρασία. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει οικογένεια που να θέλει να κάτσει. Γιατί δεν είχαμε που να πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μάθατε αυτό το σχόλιο. Κύριε, σε αυτό το σχόλιο που καθυστέρησα, δεν ήθελα να πω ποτέ σε δημοτικό συμβούλιο, δεν ήθελα να καταλάβω. Έγινε κάτι σήμερα το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω τρελαθεί, πάω να πιστέψω το πράγμα που γίνεται. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε αυτό, γιατί ακούγεται το δικό μας ο Δήμαρχος, έχει δείξει από τον κ. Σωτήρη. Πιστεύω ότι είναι σιγά το 100%. Μιλάτε όλοι, λέτε όλοι και καλά κάνετε. Αλλά τα πολλά λόγια, πώς είναι η κατοικία, είναι φτώχεια. Πάμε αύριο με θάρρο και σωτήρι, γιατί κοστά εσείς. Να έχουμε κρύο κασταθό, να θυμάμαι. Να έχουμε πρέπει και γιατί συγχωρήσω κιόλα και συγχωρήσω όλου του κόλου. Γιατί πρέπει να συγχωρήσω παντού, γιατί με το κλειμό του εδώ. Πάμε όλοι μαζί. Γιατί μπορούμε να πάμε στην ΔΕΗ. Στην ΔΕΗ στα κεντρικά στην ΔΕΗ, γιατί δεν τα γνωρίζω. Να πάμε εκεί πέρα. Γιατί είμαι ο Δήμαρχος. Να είμαι ο Δήμαρχος, είσαι. Γεια σου, παιδιά, έξω. Πάμε στην ΔΕΗ. Πάμε όλοι. Ποιος είναι ο κύριος και ο δήμαρχος. Αλλά οι δήμαρχοι θα πάμε όλοι μαζί. Τα έχουμε σαν σύλλογο. Σαν σύλλογο προτείνω, γιατί κάτι όλοι πόντι είναι. Και πόντι να μην είναι, αυτό το λέτε. Μιλάμε για αυτό. Έτσι να πω, αντί, εντάξει. Και αντί είναι πόντι, μιλάμε για αυτό. Δεν έχουμε να πάρει το κύριο να μας πούν το ρεύμα. Λέτε για το ρεύμα. Για φαΐρο τα κανένα. Λέτε για το ρεύμα, τόση ώρα. Για φαΐρο τα κανένα. Έχει κάποιος για φαΐ. Ο κατεξία τρώμε. Θα είναι καλά εκκλησία μας θα είσαι. Για φαΐ μου. Σίγουρα αυτό. Εγώ από εκεί πάω και φέρω. Δεν τρέχουμε από εκεί. Πάμε όλοι μαζί. Εγώ σου λέω τον λόγο. Όσο μπορώ να κάνω στο Αγίου Δημοσιάτη το σύλλογο μας. Όσο μπορούμε. Πάμε να κάνουμε την μία παρά σε 2-3 μηνών. Να δώσουμε κάποια λεφτά. Θα δώσουμε και ξαφνικά τόσο μια λεφτά. Κάνουμε και μία βραδιά. Είναι κάποιος κύριος. Είχαμε επίσης κύριοι επιχειρηματίες. Άλλος στους 1.000 ευρώ, άλλος 2.000 ευρώ. Έχουμε κάποια λεφτά στο ταμείο μας. 5.000, 10.000, 6.000. Θα τα δώσω πάντα το ταμείο. Θα κάνουν τα παιδιά δημοτικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο που έχουν κλείσει οι ιδέες, θα τα δώσουν για το κατωτά. Και πάμε για μάχη τρεις μήνες, και βλέπουμε από το καλοκαίρι. Έχουμε πολλά να πάμε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο το ρεύμα, σου ξαναλέω.
Δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν έχουν αφάνεια. Δεν έχουν αφάνεια. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι, πρόεδρε. Και έτσι είναι. Δεν έχουν αφάνεια, κάτι που μιλάμε. Αφήστε τα πρόεδρε, αφήστε αυτά. Και πάνε κάτι και εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Αναφέρουν στους δικούς μου αυτούς, στους φωτίους. Κάτι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Οποιοςδήποτε αστυνομικό δεν με απασχολεί. Εγώ θα είμαι στον κόσμο που έχει πάνω. Είμαι μπρος σε ένα σύλλογο που είναι πολύ περήφανο από το σύλλογο. Με αξίωσε εδώ να είμαι μπρος στο διαδικό συλλογοηθεί. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Πολύ μεγάλη τιμή. Είμαστε το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται σε πόντι, είναι το διαδικό συλλογοηθεί. Μας όχι ξαναπεί, αλλά μπορεί να βοηθάμε κι άλλο κόσμο όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να βοηθήσουμε το καποτά. Το 90% είναι πόντι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε κι έτσι. Θα βγούμε κι άλλους άνθρωπους. Αλλά αυτό που είναι όμως σήμερα πάνω δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είμαστε 200 χρόνια πίσω. Πρέπει να αντρεπόμαστε, πρέπει να κάνουμε όπως είναι απειλή από την ομάδα Παχαρναϊκός και εξοδεύσαμε 2.500-2.000 εξοδεύσαμε εκεί πέρα για την ομάδα και αυτά. Κερδίσαμε και πήγαμε και είμαστε αναχωρημένοι. Και λέει γιατί να κάνουμε αυτό το καλό στην καθέτα, δεν είναι όμως αυτό που σπάνω, δώσουμε το ρεύμα. Πάμε την πόλη μας μπροστά. Μην πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά και 10 πίσω. Πάμε όλοι μαζί μπροστά. Εδώ ο κύριος, δεν γνωρίζει τον κύριο. Το κύριο λέω, πού άκουσα, δεν μου λέει. Λέει, να πάμε όλοι μαζί. Άμα είναι άδειο να πάω μόνος με εγώ, είπε ο κύριος ότι έχει πρόσωπο ο κύριος Γιάννης, που θα πω πια τις πίσεις μας. Αφήστε, χάσαμε το παιδί. Πάμε και να δούμε τους ανθρώπους ο Γιάννης. 40-50 κοντέλι, για ανθρώπους μιλάμε. Για τώρα ένα σκηνή πρέπει στον δρόμο, το παίρνουμε κατευθείαν, πάμε σπίτι μας, παίρνουμε νερό, παίρνουμε φάι, μάνα, και τους ανθρώπους αφήνουμε πάνω και πεινάνε. Κύριε, πεινάνε, δεν έχετε ιδέα, σου δεν έχετε ιδέα. Μιλάω για δημοτικού συνομού και εγώ παρατάξω. Δεν έχετε ιδέα. Το τι τραβάμε εμείς από το διαρκώ σύλλογο, δεν έχετε ιδέα. Οι ανθρώποι πεινάνε. Δεν έχουν γάλα για μωρά. Γάλα, πρόεδρε, για τα μωρά. Πρόεδρε, να πάρουν γάλα στα μωρά του. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο εκεί πέρα, είναι το μεγίδι όλο. Κύριε, εγώ κοιτάξω πράγμα που είναι σήμερα. Τι να κάνω, δεν μιλάμε για αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνο. Θα πρέπει να μιλάμε από τον Δήμο. Πρέπει και εμείς μεταξύ μας όλες και να κάνουμε κάτι. Δεν ακούσω κάτι ώρα πρέπει να ήσουν εδώ. Είπα ζητάω σε εσύ να ήσουν εδώ. Είπα ζητάω σε εσύ δεν ήμουν εδώ. Είπα ζητήσεις τα σχόλια. Ναι, γι' αυτό που λες κάποια πράγματα. Θα ρωτήσουν. Να μην μας χωρίζεις. Να εσύ μας χώρισες. Δεν ξεχωρίσα κύριε μου. Όχι, μα δεν σα χώρισε, κύριε Παναγιώτη. Όχι, όλοι μαζί. Αυτό σα αρέσει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, πάρα το σα αρέσει. Να, αυτή την παλότητα. Ποιο σα ενθουσιάζει, ποιο σε χώρισε, κύριε. Εγώ θα πάμε όλοι μαζί. Αυτό είπατε εμεί. Να πάμε όλοι μαζί. Δεν είπε, δεν στη ζωή μα. Μην είστε καλοσοφικά. Είναι το λιγότερο επαιγμός, είναι το λιγότερο κοροϊδία
Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι και παρατάξεις. Εκτιμώ ότι οι παρατάξεις οι οποίες καταψήφισαν την πρότασή μας έχουν και συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη. Και μάλιστα ως αντιπρόταση υιοθετήθηκε, για να θυμόμαστε δηλαδή και το τι έχει γίνει, υιοθετήθηκε η πρόταση του Δημάρχου, δηλαδή τι, να φτιαχτεί μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους, αρχικούς παρατάξεων κλπ. Και άλλους ανθρώπους, επιφανείς εδώ της πόλης μας, οι οποίοι θα αποφάσιζαν ποιος θα φύγει και ποιος θα μείνει. Σαν να μην υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά κάποιος άλλος μαγικά πρέπει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ξεκάθαρα εκείνη τη στιγμή και θα το επαναλάβουμε και αυτή. Υπάρχει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχει πρόθεση να κλείσει ο μεταβλισμός. Έχει υποθεί και σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, από το μικρόφωνο και εκτός μικροφώνου. Εκτιμούμε λοιπόν, και το λέμε εδώ να το ξέρει και ο κόσμος, ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει φαίνεται. Τα μέτρα, σας παρακαλώ. Και ερχόμαστε εδώ πέρα λοιπόν να ακούσουμε το εξής. Εμείς καταρχήν να πω ότι φυσικά και δεν θα μπορούσαμε σε καμία των περιπτώσεων να μπούμε σε μια τέτοια επιτροπή, διότι θεωρούμε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο, ότι θα εφαρμόσει το διέρη και βασίλευε, μην εσύ, φύγε εσύ. Και επαναλαμβάνουμε ότι τώρα πια... Έχουν οφειλεί, δηλαδή κοπήκαν οικοδομικά τετράγωνα, τουλάχιστον εγώ όταν πήγα στην επίσκεψη εκεί και με ενημερώσα. Δεν έχουν κοπεί επιλεγμένα, έχουν κοπεί οικοδομικά τετράγωνα, όπου είναι στο σύνολο μωρά παιδιά σήμερα, ασθενείς, ηλικιωμένοι, δεν θα έχουμε αυτή τη χειμωνιάτικη βραδιά, δεν θα έχουν ελεύθερο. Είναι πραγματικά αυτό έξω από κανόνες οικονομίας, μόνο ως άνθρωποι να το σκεφτούμε, είναι συλλογιστικό. Οπότε, τι λόγο να πω, τι απόφαση θα πρέπει να πάρει αγαπητοί δεκάνων που είπαμε, νομίζω ότι μιλάμε για το αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία εξουσία και να φέρουμε στη ΔΕΗ. Καμία πολιτεία και κανένας δήμος που να μπορεί να συζητήσουμε, δεν πρέπει να συζητήσουμε. Αν θα πάρουν ρεύμα, έλεος. Το θεωρώ αυτονόητο. Κανείς δεν είναι περισσότερο ή ελαχιστότερο ευαίσθητος από εμένα. Θεωρώ αυτονόητο ότι αύριο το πρωί έχουμε ένα κοινό ραντεβού προκειμένου να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει για τους ανθρώπους. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το θέμα Κακοτά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχει απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εδώ πέρα έρχεται βιαίο σήμερα και διακόπτει το ρεύμα. Τουλάχιστον εμένα μου δημιουργεί έκπληξη ως Δημοτικό Σύμβουλο. Αγανάκτηση και οργή ως άνθρωπο. Να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια. Τα θεωρώ αυτονόητα. Και τα επόμενα λόγια των συναδέλφων και τη Δημοτική Αρχή, αλλά και όλων των συναδέλφων, ότι τι να πει, να μην συνδεθούν αυτοί οι άνθρωποι επειδή μπορεί να υπάρχει μια οφειλή, μικρή ή μεγάλη, αφού σήμερα το ρεύμα είναι η ίδια η ζωή. Είναι το φάρμακο του παιδιού, είναι το φάρμακο του γέρου. Οπότε μένω σε αυτό. Αν χρειαστεί, αγαπητέ Πρόεδρε, σ' άκουσα κι εσύ, συνήθως δεν μιλάς πολλές φορές, με αυτά που είπες, σ' άκουσα πάρα πολύ κριτική. Περιέγραψες μια σκληρή κατάσταση, πριν όμως έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός που νομίζω δεν χρειάζεται εγώ στο Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου μια δική μας επιτροπή διαπαραταξιακά να κάνει άλλο ότι η παράσταση που πρέπει να γίνει στην ΔΕΗ, στο Υπουργείο, προκειμένου άμεσα να αποκατασταθεί. Νομίζω ότι συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτά, από αυτά που είπε ο κ. Σκορδελάκης και ο Στάθης Γρηγοριάδης, αλλά νομίζω εδώ το θέμα είναι συγκεκριμένο. Όντως, ορίστηκε μια επιτροπή η οποία δεν έχει προχωρήσει. Το θέμα όμως, συνάδελφε κ. Γρηγοριάδη, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη επέμβαση πάνω εκεί και έχουμε προχωρήσει σε κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης.
Έχω την εντύπωση ότι κανένας σε αυτή την αίθουσα δεν έχει διαφορετική άποψη ότι αυτό πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, να κάνει μια λίστα. Νομίζω θεωρητικά δεν έχει και παραεισηγητικό και μόνο ή γνωμονωτικό και μόνο υπόβαθρο μια τέτοια επιτροπή, μια και όπως είπε ο κ. Κορυλάκης, απέναντί μας από μια ειδική επιχείρηση. Σίγουρα ο Δήμος έχει, ειδικά όταν είναι ενωμένος, τη δύναμη να δημιουργήσει πολλές καταστάσεις. Άρα προς αυτό πρέπει να προσανατολιστούμε. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι σήμερα πρέπει να φύγουμε από εδώ με μια ομόφωνη απόφαση. Περιμένω την πρόταση του κ. Δημάρχου. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξει. Η δουλειά αυτή πρέπει να σταματήσει και μέχρι να ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να μην υπάρξει καμία κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι χειμώνας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν ήθελε κανένας αυτή την κατάληξη, ούτε του στρατοικισμού έτσι όπως έχει καταλήξει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι εκεί, οι οποίοι έχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι άρρωστοι. Θα πρέπει να το δούμε με κάποιο διαφορετικό μάτι. Δεν λείπει σε κανέναν από αυτή την αίθουσα, όπως είναι ο κ. Κασταμός, η ευαισθησία. Είμαστε όλοι αλληλέγγυοι προς αυτό το πράγμα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να εστιάσουμε στη λύση. Και η λύση αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτή η διαδικασία.